ούτε αυτά για καθό. Εάν να πλύνουν λίγος. Τι λέω τώρα. Έλεγα ότι αν η πανδημία συνεχίσει, και συνεχίστηκε, την είχα και στην οικονομία, έφυγε για άλλο προχρόνο lockdown, δεν είδα μεταφορές προϊόντων, τους είπα ότι θα έχουμε πείνα. Σκάει και η ιστορία με την Ουκρανία, με τους ανεγκέφαλους σατανάδες, και τους λέω απλά στο μυαλό, έτσι, του Biden και της ομάδος του. Και τι γίνεται τώρα, και τι πείνα. Τους έλεγα λοιπόν από τις 30 Απριλίου του 20, ότι πρέπει σοβαρά να ασχοληθούμε με την βιομηχανία τροφής. Γιατί ό,τι καταναλώνουμε είναι εισαγόμενο. Που σημαίνει ότι αν θέλω να ταΐσω τον πληθυσμό της Ελλάδος, έχω πρόβλημα αν σταματήσουν οι άλλες χώρες να με τροφοδοτούν με τρόφιμα, γιατί θέλουν αυτές οι δικοί τους πολίτες να έχουν τροφή. Έχετε καταλάβει τι έρχεται. Τα έλεγα το 20. Εσείς ξαναψηφίστε αυτούς που δεν κάναν τίποτα ώστε να προετοιμαστούμε για αυτό που έρχεται. Πρωθυπουργός δίπλα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δίπλα ήταν. Και του το έλεγα, όπως το λέμε, πρόσωπο με πρόσωπο. Για τα πρόσωπο, όχι στην πλάτη, όχι τα λέω τώρα γιατί το 20 τάπα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, παρουσία του στα Ιππούλα, τους είχα πει αγοράστε πετρέλαιο φυσικό αέριο, το έχεις το βίντεο. Αν το έχεις, βάλε και αυτό που είχα στα Ιππούλα, αν ήμουν εγώ κυβέρνηση τα έκανα, βάλε και αυτό να το δούμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρωθυπουργέ, τροφή δεν θα έχουμε πει να έρχεται, για βάλε το βίντεο αυτό. Αν ήμουν κυβέρνηση εγώ κύριε Υπουργέ, δεν θα ήθελα να κορομάνω μόνο εφοπλιστές όπως είπε ο κ. Βιλιάδας πολύ αστοχά. Θα αποθήκευε η χώρα μου πετρέλαιο για να έχω καλή τιμή όταν ξεκινήσει η διαδικασία αναπτυξιακή να έχω ήδη ενέργεια εγώ για να αναπτύξω την οικονομία. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Απρίλιος του 20 τα έλεγα. Δεν τα λέω τώρα. Δεν σας ακούω, ρε παιδί. Είστε τυφλοί κομματικοί οπαδοί ναζιστικών κομμάτων, περιφορειακών γραφικών τύπων, μονοπωλιακού χαρακτήρα με τα εμβόλια, υποχρεωτικότητα και ανοησίες και βλακίες. Θα πεινάσετε, σας λέω. Θα πεινάσετε, δεν θα έχουμε ρεύμα. Τα έλεγα. Τα βλέπετε. Οι άλλοι, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, Νέα Δημοκρατία, τους δολοφόνους τους, ξαναψηφίσουν. Σας τα δείχνω. Όχι γιατί θέλω εγώ με κομπασμό να αναφερθώ σε ό,τι έλεγα ή τι έλεγε η ελληνική λύση. Σας τα δείχνουμε για να καταλάβετε τα λάθη που κάνετε όταν πηγαίνετε στην κάλπη. Το εγκληματικό λάθος για εσάς και τα παιδιά σας και την οικογένειά σας που κάνετε κατ' επανάληψη. Αυτό το λάθος που οδήγησε τη χώρα εδώ, δυστυχώς, στη χειρότερη θέση της Ευρώπης, στο θέμα της ενέργειας, στο θέμα της τροφής, στο θέμα της παραγωγής πλούτου. Γιατί αυτό το πρόβλημα, αυτά τα προβλήματα τρία δημιουργούν μνημόνια. Και άλλα μνημόνια, και άλλα μνημόνια, και άλλα μνημόνια. Γιατί βλακώδης αναφορά κάποιον. Τα μνημόνια δεν είναι το πρόβλημα τα μνημόνια. Τα μνημόνια είναι το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παράγουμε πλούτο εμείς ως χώρα για να μην παράγουμε μνημόνια. Αλλά πέσω στον ηλίθιο, στον πανηλίθιο, στον βλάκα, στον πανίβλακα που δεν ξέρει τα βασικά και τον ταΐζουν σανό κάποιοι. Τον ταΐζουν σανό κανονικό. Σας τα λέω με ομό τρόπο γιατί προειδοποιώ. Σε λίγους μήνες να με τιμηθείτε πολλοί από εσάς. Μπορεί κάποιοι να το έχετε καταλάβει από τα σούπερ μάρκετ. Θα το καταλάβετε με το Δελτίο Ενέργειας και Τροφής. Αλλά μπορεί να έχουμε εκλογές το σύντομα. Μην είναι αργά για την πατρίδα και το έθνος. Αυτό να θυμάστε. Σε λίγο λοιπόν θα δείτε τι έχει πει ο Μακρόν και αυτό που έρχεται. Τέλος λέει η αυθονία και ανεμελιά. Τέλος η δημοκρατία. Τέλος η ελευθερία λέει το φυτό αυτό ο Μακρόν. Γιατί περί φυτού πρόκειται. Ποιος τον ήξερε με τον Μακρόν. Δηλαδή, πώς καταπίνουμε εύκολα, ακούστε τη λογική κάποιου και να το πω τώρα για να μην αφήνω να παρεξηγηθείτε. Μπορεί ο Μακρόν να τα έχει με 30 χρόνια μεγαλύτερη γυναίκα, ναι ή όχι, έτσι δεν είναι ένα. Ο Μπερλουσκόνη με 30 χρόνια μικρότερη μπορεί να τα έχει. Οι ίδιοι άνθρωποι που επιδοκιμάζουν την επιλογή Μακρόν, αν το θεώρησε επιλογή, να τα έχει με τη μητέρα του, γιαγιά του, αποδοκιμάζουν τον Μπερλουσκόνη που τα έχει με την εγγονή του, την αδελφιά του. Για να καταλάβετε, ή το ένα είναι λάθος το άλλο, ή και τα δύο. Και τα δύο είναι λάθος, σωστά δεν είπα κάτι άλλο. Ή και τα δύο ισχύουν και είναι όλα καλά, καλώς γραμμένα, ή δεν μπορεί να ισχύει το ένα και το άλλο. Δεν γίνεται. Αυτούς ψηφίζετε. Για να καταλάβετε που οδηγείστε. Ή άλλοι Φιλανδοί. Βίντεο, κρεπάλες, ναρκωτικά, λεσβιακά, το τι κάνω στο σπίτι, δεν πέρα, αλλά σε κάμερα τα γράφεις και τα δείχνεις.
Και βγαίνουν και λένε, γιατί έγινε, λέτε, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει στην προσωπική τη ζωή. Το μπουκα μπουκα του Μπελισσόνη σε ενδιαφέρει όμως. Όλα τα κανάλια τότε, ο Χιδέος, ο Μπελισσόνη, τι είναι αυτά με τον Μπελισσόνη για να το φάνε, θυμάστε. Γι' αυτό μας λέω, έτσι τρώνε πρωθυπουργούς. Έτσι. Οι προέδρες που είναι απέναντι στο σύστημα, όσο μπορούν να είναι βασικός. Σε λίγο να ακούσετε τον Μακρόν όμως και να πάτε σώμα.